Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, η οικογένεια Βουραντά είναι βυθισμένη στο πένθος της. Ετοιμάζεται για την κηδεία του Άγη, με τη Βικτόρια δίπλα τους να παριστάνει τη συντετριμένη, προσπαθώντας φυσικά να καλύψει την εμπλοκή της στο θάνατό του. Τραγική φιγούρα, ο Χριστόφορος, ο οποίος νιώθει ενοχές, επειδή δεν κατάφερε να τον προστατεύσει από το κακό που ερχόταν. Τη δύσκολη αυτή ώρα αφήνει στην άκρη τις όποιες διαφορές έχει με τον Αποστόλη και τον επισκέπτεται, ζητώντας του να του μιλήσει για τη συνάντηση που είχε με το γιο του. Ο Αποστόλης συγκινείται που τον βλέπει σε αυτή την κατάσταση και αποφασίζει να του μιλήσει, χωρίς να του πει όλες τις λεπτομέρειες. Του αποκαλύπτει ότι είχε μάθει από τον Χρήστο ότι ο Άγης δεν είναι ο πραγματικός γιος της Βικτόριας. Ο Χριστόφορος τότε εκπλήσεται όταν το ακούει και προσπαθεί να βρει την άκρη του νήματος, καθώς αδυνατεί τώρα να καταλάβει το κίνητρο που μπορούσε να έχει η Λιζέτα ώστε να σκοτώσει τον Άγη. Την ίδια ώρα όμως, η Βικτόρια νιώθει τον κλειό να σφίγγει επικίνδυνα γύρω της, καθώς οι εχθροί της αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Ανάμεσά τους και ο Χρήστος, ο οποίος βάζει έναν μικρό εγκληματία να φυτέψει στο βρεφοκομείο ενοχοποιητικά στοιχεία εναντίον της. Μόνο που η Στέλλα, η οποία εργάζεται πλέον εκεί, τον βλέπει. Έτσι ανακαλύπτει κάτι πολύτιμο, τις σφαίρες που έκρυψε ο άγνωστος. Έχοντάς τες στην κατοχή της, τις προφέρει σαν αναπάντεχο δώρο στη Βικτόρια. Όχι όμως χωρίς να πάρει αντάλλαγμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ τη ζητά να βάλει τα δυνατά της, ώστε να πείσει τον Χριστόφορο να μην την διώξει, αλλά να την κρατήσει στο σπίτι. Η Βικτόρια όμως δεν το θέλει με τίποτα, αλλά στη θέση που βρίσκεται τώρα δεν μπορεί να το αποφύγει, καθώς οι μέρες κυλούν εναντίον της. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!